Συναδέλφες και συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα εργασιακά εντάσσεται στο συνολικό νέο κύκλο επίθεσης απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού, προκειμένου να φορτώσει τα βάρη και αυτής της καπιταλιστικής κρίσης στην πλάτη μας. Έχουμε εκτιμήσει ότι η πανδημία έπαιξε το ρόλο του καταλήτη για το ξέσπασμα αυτής της κρίσης, τη χρονική της διάρκεια, το βάθος της. Η εργατική τάξη της χώρας μας έχει πείρα για το τι σημαίνει να μας φορτώνουν τα βάρη της κρίσης τους, αλλά και πώς τα μέτρα που πάρθηκαν την προηγούμενη δεκαετία στο όνομα της αντιμετώπισης της προηγούμενης κρίσης έγιναν μόνιμα προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξή τους. Έτσι, και αυτή η κυβέρνηση, όπως όλες οι προηγούμενες, έρχονται να νομοθετήσουν τις πάγιες επιδιώξεις των μεγάλων μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως αυτές περιγράφονται από τον ΣΕΒ, από τον ΣΕΤΕ, από τον Σύλλογο των Τραπεζών και άλλους εργοδοτικούς φορείς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το σχέδιο Πισαρίδη και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2020 έκανε ξεκάθαρο σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία και κατάργηση των κεκτημένων εργατικών συνδικαλιστικών ελευθεριών. Από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα, με δύο διαφορετικούς υπουργούς εργασίας, Βρούτση και Χατζηδάκη, να περιδιαβαίνουν τα κανάλια ώστε να διαφημίσουν ως πρόοδο την κατάργηση του οκταώρου και το χτύπημα των συνδικάτων, προβάλλοντας μάλιστα την απαξιωμένη εικόνα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της πλειοψηφίας στη ΓΕΣΕΕ, που η ίδια η κυβέρνηση στήριξε με αστυνομία, ΜΑΤ, λιμενικό, βάρκες, μόνο υποβρύχια έλειπαν και αυτά δεν είμαστε σίγουροι γιατί δεν φαίνονται, στο καβούρι για να κάνουν το συνέδριο της νοθείας και την νομιμοποίηση των εργοδοτών στα συνδικάτα. Φυσικά, τα γραμμάτια ξεπληρώνονται αφού παρά τα δημοσιεύματα, τις συνεντεύξεις, τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης από τον Οκτώβριο ακόμα κάνουν ότι δεν είδαν, δεν άκουσαν, περιμένουν λένε το επίσημο περιεχόμενο για να τοποθετηθούν. Για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όμως που είναι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρξε ούτε υπάρχει στάση αναμονής. Όπως είπε και ο Νίκος 135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά του Σικάγο, σε κάθε ανακοίνωση, σε κάθε δημοσίευμα που τα τελευταία μάλιστα έχουν λεπτομέρειες μέχρι κεραίας, δεν εθελοτυφλούμε. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, το ζούμε στο πετσί μας, τι σημαίνει στήριξη επιχειρηματικών ομίλων και στην κρίση και στην ανάπτυξή τους. Το έκτρωμα που ετοιμάζουν προβλέπει την ουσιαστική κατάργηση του οκταώρου και δεκάωρη εργασία χωρίς προσαυξήσεις στις υπερορίες. Προβλέπει τη διευθέτηση όχι μόνο του ωραρίου που μπορεί ο εργοδότης να το αλλάζει κατά το δοκούν, αλλά και το συνόλου του χρόνου της εργασίας. Δηλαδή ο εργοδότης θα αποφασίζει τι ώρα πιάνει δουλειά ο εργαζόμενος, αν το ωράριό του θα είναι σπαστό ή ενιαίο, το σύνολο του χρονικού διαστήματος της επιπλέον από το 8ωρο απασχόλησης μέχρι 6 μήνες, την αντικατάσταση των υπεριοριών από ρεπό ή μειωμένο ωράριο, το πότε θα παίρνονται αυτά τα ρεπό. Ταυτόχρονα, μονιμοποιούν την τηλεργασία με ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία που τον τελευταίο χρόνο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την εντατικοποίηση και την αύξηση του εργάσιμου χρόνου. Αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει απόλυτη διευθέτηση με εργαζόμενους να δουλεύουν νύχτα με νύχτα κλεισμένοι στα σπίτια τους, απομονωμένοι, κυνηγώντας τους στόχους που έβαζε κάθε φορά ο εργοδότης. Φέρνουν επίσης την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για επιπλέον κλάδος, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές. Όλο αυτό το ζωφερό μέλλον το βαφτίζουν πρόοδο και τις κατακτήσεις των εργαζομένων συντηρητισμό που βάζει εμπόδια. Στην ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης, την εκπεριτροπή σε εργασία, την ενοικίαση εργασίας να έχουν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλους τους κλάδους, η κυβέρνηση έρχεται να προσθέσει νέα όπλα στη φαρέτρα του κεφαλαίου. Για πρώτη φορά, μετά την κατάκτηση του οκταώρου, ακόμα και μετά το ξύλωμά του με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, καταργείται η ιδιότητα του μισθού ως αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, αφού οι εργαζόμενοι δεν θα λαμβάνουν κανένα χρηματικό ποσό για τις επιπλέον ώρες εργασίας από το οκτάωρο. Αν αυτό δεν είναι αρκετό φυσικά για την εργοδοσία, αυξάνονται και το σύνολο των υπεροριών στη διάρκεια του έτους που μπορεί μέχρι σήμερα ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, η κυβέρνηση θέλει να παραχωρήσει όλα τα παραπάνω στην εργοδοσία με την ατομική διαπραγμάτευση. Αυτό το τελευταίο το ονομάζουν και ελευθερία να διαβουλεύεται ατομικά ο κάθε εργαζόμενος με την εργοδοσία. Πρόκειται για την ελευθερία
που θέλει να δώσει κυβέρνηση στο κεφάλαιο, να κατασπαράξει όλο το φάσμα της ζωής του εργαζόμενου, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα ατομικού και οικογενειακού προγραμματισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί και να αυξηθεί η κερδοφορία τους. Σε μια περίοδο όπου η ανεργία τσακίζει κόκαλα, που το επόμενο διάστημα και με τις δικές τους εκτιμήσεις θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις, οδηγώντας επιπλέον χιλιάδες εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στην ανεργία, και με τσακισμένες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας από εργοδοσία και κυβέρνηση, μας σερβίρουν για παραμύθι ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ελεύθεροι να αποδεχθούν, λέει, τους όρους της εργοδοσίας και φυσικά μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν να πεθάνουν της πείνας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, άμα δεν τους αρέσουν οι όροι. Αυτή τους η κατεύθυνση δείχνει και τι ακριβώς φοβούνται: την οργάνωση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς για την υπεράσπιση και τη διεκδίκηση με κριτήριο τα συμφέροντά μας. Γι' αυτό και προκειμένου να βάλουν στο χέρι ακόμα περισσότερο τα συνδικάτα, φέρνουν τις αλλαγές και στην νομοθεσία και στην όποια προστασία υπάρχει στη συνδικαλιστική δράση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα συνδικάτα που υπογράφουμε το σημερινό κάλεσμα στη σύσκεψη, καλούμε όλους εσάς που σήμερα παραβρίσκετε εδώ, αλλά και όλα τα σωματεία, τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, που αντιλαμβάνονται τη ζωφερή πραγματικότητα που διαμορφώνεται για το μέλλον της εργατικής τάξης, να ορθώσουμε τείχος αντίστασης στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Έχουμε χρέος να απευθύνουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους με μαζικές διαδικασίες, να απευθυνθούμε με μαζικές διαδικασίες και να τους ενημερώσουμε για τις εξελίξεις για το τι ακριβώς ετοιμάζει η κυβέρνηση με το νέο δοστρωτήρα που θέλει να φέρει σαν νομοσχέδιο. Όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς είναι διαμορφωμένη σήμερα η κατάσταση, χωρίς να έχει περάσει νομοσχέδιο με όλο το παραπάνω περιεχόμενο. Το 8ωρο σε πολλούς χώρους είναι ήδη 10ωρο ή και 12ωρο, με απλήρωτες χιλιάδες ώρες υπεροριών, δουλειά νύχτα με νύχτα, εποχιακοί εργαζόμενοι να δουλεύουν ατελείωτες ώρες και να μην μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Εργασιακή περιπλάνηση, ανεργία, χτύπημα του μέσου μισθού και αύξηση της ανεργίας. Διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, όπου οι εργαζόμενοι που βγάζουν την ίδια δουλειά, στον ίδιο χρόνο, με την ίδια εξειδίκευση, να πληρώνονται με διαφορετικούς μισθούς, σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω και από τον κατώτερο. Μάλιστα, στους σχεδόν ανύπαρκτους ελέγχους λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, από την αποδυνάμωσή τους σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές, θέλουν να τους αποδυναμώσουν ακόμα περισσότερο, μεταθέτοντας την ευθύνη στον ΟΜΕΔ. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο σαν αυτό που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, ένα πράγμα θα κάνει, συνάδελφοι. Την κατάσταση ακόμα χειρότερη, δημιουργεί μαύρο μέλλον για την εργατική τάξη της χώρας μας με το μανδύα της προόδου. Σε μια περίοδο που η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης έχει αυξήσει σε τεράστιο βαθμό την παραγωγικότητα της εργασίας, οι εργαζόμενοι τελικά καλούνται να δουλεύουν περισσότερο, με μεγαλύτερη ένταση, με λιγότερο μισθό, με λιγότερα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, με λιγότερη πρόσβαση στην παιδεία, στην πρόνοια, με κίνδυνο καθημερινό της υγείας, ακόμα και της ζωής μας. Αυτό δεν είναι πρόοδος, όπως και αν θέλουν να το παρουσιάσουν. Πρόοδος είναι να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουν οι ίδιοι οι παραγωγοί του, εμείς οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη της χώρας συνολικά. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πολλά από τα σωματεία που παρευρίσκονται στη σημερινή σύσκεψη έχουν πάρει απόφαση για προκήρυξη απεργίας, ώστε να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Η αγωνιστική μας διάθεση, η απεργιακή μάχη που δώσαμε στις 26 Νοέμβρη, η σύσκεψη που κάναμε το Φλεβάρι, το γεγονός ότι δεν έχει επικρατήσει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία συνολικά, οι μάχες που δώσαμε και δίνουμε για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και τους έχει βάλει σοβαρά εμπόδια. Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε και με τη σημερινή μας σύσκεψη η δράση να κλιμακωθεί με αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, με μαζικές συνελεύσεις, τηρουμένων βέβαια άλλων των μέτρων προστασίας για την υγεία των μελών μας, να τιμήσουμε την εργατική πρωτομαγιά όπως της αρμόζει, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με απεργία στις 6 Μάη. Ταυτόχρονα να είμαστε σε ετοιμότητα να δώσουμε απεργιακή απάντηση όποτε και αν η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Παρά τις δυσκολίες της περίοδου, έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι και μπορούμε και θέλουμε να υπερασπιστούμε και να διαυρύνουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τους δηλώνουμε και σήμερα από αυτή τη σύσκεψη
ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε να μην τολμήσουν να φέρουν αυτό το νομοσχέδιο που για κάθε εργαζόμενο είναι αιτία πολέμου απέναντι στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία.